κάνει με τον Άστρο. Διότι εδώ και μερικές μέρες υπάρχει μια σιγή για το θέμα. Επειδή τα λεωφορεία ξαναβγήκαν στους δρόμους, τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι δύο. Το πρώτο είναι για ποιο λόγο, εφόσον τελικά μπορούσε να δοθεί λύση από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και να πληρωθεί ο μήνας Ιούλιος, τα δεδομευμένα των εργαζομένων του ΑΣ, για ποιο λόγο έπρεπε να γίνει μηνυτήρη αναφορά στον εισαγγελέα από μένα και τους δημάρχους, αλλά και τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή πρέπει να φτάνουμε κάθε φορά στη δικαιοσύνη, όπως αναγκάστηκα να κάνω και στην περίπτωση της Ιδωμένης, όπου επί μήνες η κυβέρνηση κόφευε και τελικά αδειάσανε την Ιδωμένη μέσα σε 48 ώρες χωρίς να ανοίξει μύτη, επειδή απλά δώσαν τελικά εντολή στην αστυνομία ή εισαγγελέας. Δηλαδή τα θέματα θα τα λύνουμε πλέον μέσω της δικαιοσύνης. Και στην περίπτωση της Ιδωμένης και στην περίπτωση του ΟΑΣΤ, το θέμα λύθηκε μετά από μηνυτήρια αναφορά. Είναι αυτό χαρακτηριστικό ευγνωμούμενης χώρας, δημοκρατικής χώρας. Καλό ότι η κυβέρνηση θα σοβαρευτεί. Και προσέξτε, το δεύτερο ερώτημα σε σχέση με τον ΟΑΣΤ. Υπάρχουν τα δεδομένα του Αυγούστου. Δεν έχουν καταβληθεί αυτά. Το κράτος συνεχίζει να χρωστάει στον ΟΑΣΤ. Και ξαναλέω, η περιφέρεια δεν θα μπει στη συζήτηση για το πόσα χρωστάει ή όχι εγώ η κυβέρνηση στον ΟΑΣΤ. Αυτό δεν είναι η δική μας δουλειά να το κάνουμε. Εμείς όμως λέμε ότι εφόσον υπάρχουν χρήματα τα οποία αναγνωρίζει η κυβέρνηση ότι χρωστάει στον ΟΑΣΤ, κυρίως μέσα από τα Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας, και τα οποία υπερβαίνουν αυτά που ζητάνε σήμερα οι εργαζόμενοι ως δουλευμένα, γιατί δεν προχωράει το αρμόδιο Υπουργείο στην αποπληρωμή του μηνός Αυγούστου? Γιατί κρούω τον κόδωνα του κινδύνου.